Έχουμε έναν Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος δηλώνει ότι πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα. Λίγες μέρες μετά από τη δολοφονία, λέει, πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Δηλαδή, τι θα έπρεπε να έχει συμβεί για να δηλώσει ότι δεν κάναμε όσα έπρεπε ως κυβέρνηση. Επιμένετε σε παρέτηση χρυσόχοίδη, Φυσικά, είναι αυτονόητη. Ε, είναι αυτονόητη η παρέτηση χρυσόχοίδη. Δεν έχω δει κανένα να παρέτηθεί κανέναν, ούτε καν έχω διαβάσει, ακούσει για παρετήσεις έστω κάποιου από την ελληνική αστυνομία. Δεν έχει καν αυτή την ε, ενσυναίσθηση ε, η κυβέρνηση. Ε, καταλαβαίνουμε ότι ο Κιλιάκος Μητσοτάκης δεν μπορεί να πείσει ούτε τους ε, υπουργού του. Αλλά το βασικό και το βασικό πρόβλημα που έχει ο Κιλιάκος Μητσοτάκης δεν είναι ότι τον κύριο Δένδια. θα συμφωνήσω εδώ με τον κύριο Σκανδαλίδο ότι υπάρχει και ένα παιχνίδι εξουσιών εντός ε, του κυβερνητικού κόμματο. Το βασικό είναι ότι δεν μπορεί να πείσει τους Έλληνε πολίτες. Γιατί και το ζήτημα των παρακολουθήσεων και το ζήτημα των τεμπών και το ζήτημα τη διαρροή προσωπικών δεδομένων εκλογέων πάλι από το κόμμα τη Νέα Δημοκρατία και από την κυβέρνηση δεν πείθουν του πολίτε ότι έχουμε πραγματικά ένα ευρωπαϊκό κράτο δικαίου. Ένα κράτο δικαίου το οποίο σέβεται τη δημοκρατία, σέβεται του πολίτε, σέβεται τα δικαιώματά του. Πολύ κακό το 2021 είχε ψηφίσει αυτή την τροπολογία, το άρθρο 87, αν θυμάμαι καλά, μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Τότε την είχε καταψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ. αν από τότε είχαν σταθεί όλα τα αποδευτικά κόμματα απέναντι στην προσπάθεια της κυβέρνηση ε, κυβέρνησης με αυτόν τον τρόπο να χειαγωγήσει την ΕΕΠ, ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Γιατί πρέπει να, σαν πολιτική να, κάν, να γίνεται και η απαραίτητη κριτική και αυτοκριτική για να μαθαίνουν όλοι από τα λάθη ε, του παρελθόντος. Τώρα είναι όντω ένα ηχηρότατο ηχειρό, χαστούκι ε, γιατί ήταν ένας αντισταγματικός νόμος συγκάλυψης. Ε, ε, ακόμα δεν έχουμε μάθει όλη την έκταση. Ε, και μίλησε πριν ο κύριο Γκιουλέκας και λέει συνολικά η Νέα Δημοκρατία ότι η δικαιοσύνη τώρα είναι όλα στα χέρια της ε, ε, δικαιοσύνης. Αλλά κι εγώ αναρωτιέμαι με τη σειρά μου. Ε, θα πάνε όσοι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας να μάθουν, να ρωτήσουν γιατί τους παρακολουθούσανε. Θα το κάνουν αυτό. Θα τολμήσουν να το κάνουν. Θα σας έλεγα ότι αν έχουνε στοιχειώδη αξιοπρέπεια ως πολιτικοί και ως άνθρωποι θα πρέπει να το κάνουν όπως σωστά είπε ότι θα το κάνει ε, ο κ. Ανδουλάκη.